Κλείνονται εδώ η σημερινή κινητοποίηση των φοιτητικών συλλόγων, όπου εκλεγμένα μέλη, αλλά και μέλη απλά φοιτητικών συλλόγων, καταθέσαμε τα αιτήματά μας στη Σύγκλιτο. Διεκδικήσαμε να πάρουμε απαντήσεις. Αποδεικνύεται και από τη σημερινή κινητοποίηση ότι τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ο αγώνας. Όπως μας ενημέρωσε και ο αντιπρίτανης, οι βρετανικές αρχές κλείνουν προς την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής εξέτασης με διάφορους τρόπους. Ήδη οι φοιτητές όλο αυτό το διάστημα με τη διαδικασία της τηλεεκπαίδευσης βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πραγματικά εκρηκτικά προβλήματα, με αδυναμίες του τεχνικού τέλος πάντων δικτύου και πολλά άλλα τα οποία καθιστούν αδύνατο την παρακολούθηση από πολλούς από εμάς. Τα προβλήματα αυτά είναι σίγουρα πώς θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, ειδικά και στην εξεταστική. Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Αντιπρίτανης, είναι αμφίβολο αν το δίκτυο θα αντέξει να σηκώσει την αυξημένη ροή τέλος πάντων εκείνων των ημερών. Δεν καταφέραμε να προσπάσουμε κάποια ολοκληρωμένη απάντηση για ό,τι θα γίνει με τους φοιτητές που θα αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα, παρά μόνο γενικόλογες υποσχέσεις ότι θα επιδείξουν κατανόηση και ότι θα πάρουν κάποια μέτρα τα οποία δεν έχουν ούτε σχεδιάσει ούτε ανακοινώσει ήδη. Οι μόνες δεσμεύσεις που καταφέραμε να προσπάσουμε σήμερα είναι για κάποια μαθήματα τα οποία δεν γινότανε ότι θα ξεκινήσουν να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. Καθώς και ο κανένας φοιτητής, ο οποίος πρόκειται να πάρει τώρα πτυχίο τον Ιούνιο, δεν θα καθυστερήσει τις σπουδές του λόγω των εξελίξεων αυτών. Άρα λοιπόν τώρα από Δευτέρα κλιμακώνουμε την πάρη σε κάθε σχολή, σε κάθε τμήμα.